Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Βρισκόμαστε στην 10η εβδομάδα, δεν έχουμε χάσει κανένα μάθημα τώρα και σύμφωνα με το ακαδημαϊκό μερολόγιο, μέχρι τις αρχές Ιουνίου που θα κλείσει, θα υλοποιήσουμε πλήρως τις 13 εβδομάδες του μαθήματος και θα έχουμε καλύψει την ύλη σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Έχω το chat ανοιχτό, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Και όσοι είστε, ας δούμε μαζί κάποια παραδείγματα τα οποία αξίζει να τα συζητήσουμε. Για παράδειγμα, στο γνωστό site Hackaday, είδα πριν από μια μέρα αυτό το project. Κάποιος είχε ενσωματώσει υπέρηχους στον προσινό μέρος των πουτσιών προκειμένου να βοηθάει άτομα με προβλήματα όρασης. Δεν έχω κάνει share screen μάλλον. Ναι, ωραία, το έχω κάνει όλο το share screen. Αυτό λοιπόν που σας δείχνω είναι από το Happy Day. Κάποιος έχει προτείνει την τοποθέτηση υπερήχων στα παπούτσια προκειμένου να δίνει μια ηχητική σήμανση, ίσως και μια απτική αίσθηση, δηλαδή κάποια δόνηση στο παπούτσι, ότι υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά. Και αυτό το δημιούργησε με στόχο άτομα που έχουν προβλήματα στην όραση να νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια. Βέβαια, με αυτό το θέμα είχα ασχοληθεί και εγώ και είχα διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο με αυτά τα παπούτσια, δηλαδή με ένα μπαστούνι όπου θα είχε σώνα και θα κοιτούσε μπροστά, αλλά τα προβλήματα ήταν πολλά περισσότερα στην πραγματικότητα από το να παρουσιαστεί ένα project πιο πολύ για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή αυτό είναι ενδιαφέρον ως project, αλλά εντούτοις δίνει μια ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μπροστά, ενώ ξέρουμε ότι εμπόδια μπορούν να βρίσκονται σε διάφορα ύψη. Δηλαδή να είναι, για παράδειγμα, κάτι που εξέχει, κρέμεται και κάποιος που μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι του. Άρα θα πρέπει να συνδυαστούν όλες αυτές οι τεχνολογίες, να θελήσει κάποιος να δημιουργήσει βοηθήματα για άτομα με προβλήματα όραση, για κυκλούς, για να κυκλοφορούν στον δρόμο. Το πώς γίνεται βέβαια αυτό το συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, είναι απλώς στην υλοποίηση, δύο σόναρ μπροστά, είναι το κλασικό σόναρ με τις δύο μονάδες που στέλνουν παλμούς και λαμβάνουν την απόσταση και συνδέεται σε κάποιο μικρό επεξεργαστή, κάποιο Arduino, μικρό ή nano, το πάσα πιθανότητα με κάποια μπαταρία. Επειδή είναι δύο συστήματα, άρα ο ίδιος εξοπλισμός κατά πάσα πιθανότητα θα έχει κλωνοποιηθεί, δηλαδή Arduino, μπαταρία, αισθητήριο υπερήχων και ένας μικρός καλαδοτής που θα κάνει τις συντονίσεις και ομοίως το ίδιο από την άλλη πλευρά. Και δείχνει εικόνες που το δίνουν στην πράξη κτλ. Βέβαια, ξαναλέω, αυτό είναι μόνο στο χαμηλότερο επίπεδο και εμπόδια βρίσκουμε και σε υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει κάτι τέτοιο να συνδυαστεί με άλλες τεχνολογίες. Αυτό που εγώ διερευνούσα στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών ήταν να δημιουργηθεί ένα μπαστούνι που να έχει σόναρ σε διάφορα ύψη και να μπορεί να κοιτάει δηλαδή εμπόδια σε διαφορετικά ύψη και όχι μόνο όπως αυτό που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Βέβαια, το κακό με το σόναρ είναι ότι ανοίγει, έχει μια γωνία αίσθησης αρκετών μοιρών, για παράδειγμα μπορεί να είναι 60 μοίρες, αναλόγως το αισθητήριο, και αυτό έχει συνέπεια να πιάνει πολλά περισσότερα εμπόδια από ό,τι θα έπρεπε. Μια άλλη σκέψη που είχα ήταν να έχει μπει μια κάμερα στο μπαστούνι, από πάνω, και να μπορεί να ανοιχνεύει μπροστά
άτομα, εμπόδια κτλ. Αλλά και αυτό ήταν μη εφικτό, γιατί δεν υπάρχει επεξεργαστική ισχύ που να τοποθετηθεί το μπαστούνι. Εντάξει, θα μπορούσαμε για τα μάτια του κόσμου να πούμε ίσως με 500 καλώδια να κρέμονται και μπαταρίες τεράστιες και να ίσως δυνατό board από πίσω, ότι θα μπορούσε να γίνει κτλ. Αλλά θα δίναμε μια λάθος εικόνα. Το θέμα είναι να δημιουργούμε πράγματα που είναι πραγματικά ρεαλιστικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όχι απλώς να τα παρουσιάζουμε για λόγους δημοσιότητας, ότι καταφέραμε κάτι που δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Πάντως είναι ενδιαφέρον concept, προσφυκτικό project, θα μπορούσε κάποιος να το δει, βέβαια όχι μόνο σε αυτή την απλή, πολύ απλή μορφή. Εννοείται ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει ένα τέτοιο project, θα πρέπει να το σημειάσουμε και με άλλα στοιχεία, για να έχει και το connectivity. Τα project που κάνουμε στα ενσωματωμένα πρέπει να έχουν ένα είδος διασύνδεσης. Μπορεί να είναι διασύνδεση είτε μέσω Bluetooth, είτε μέσω Wi-Fi, LoRa, GPRS και το καθεξής. Απαιτείται λοιπόν και κάποια διασύνδεση και το συζητάμε. Αν κανείς ενδιαφερθεί να αναλάβει για το καλοκαίρι κάποιο τέτοιο project, γιατί όχι, να το συζητήσουμε και να του πω ιδέες. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Tiny Pilot ονομάζεται. Καινούριο ενσωματωμένο σύστημα. Όπως το βλέπετε, αποτελείται από κάτι που μοιάζει με Raspberry. Και είναι Raspberry. Άμα το ανοίξουμε αυτό το κουτί, είναι Raspberry με μια ωραία θήκη από πάνω. Οι δημιουργοί του λοιπόν αυτού του προϊόντος βρήκαν ένα πρόβλημα που υπάρχει και πρότειναν αυτή τη λύση. Και όπως αναγράφεται εδώ, είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται για την διαχείριση των servers. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει διαχείριση των server, γιατί πολλοί από εσάς δεν έχετε την εμπειρία αυτή της διαχείρισης server. Να σας πω λοιπόν το concept. Οι servers γίνονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Δεν έχουμε πολύ πρόσβαση σε αυτό. Ειδικά άμα είναι σε data centers που βρίσκονται και εκτός της χώρας που βρισκόμαστε, τότε η δυσκολία στο να τους χειριστούμε όχι μόνο αυξάνεται χρονικά, αλλά και χρηματικά. Γιατί αν έχουμε ένα server που είναι server bare metal, ασφαλώς, όχι server δηλαδή VPS, Virtual Private Server, ένας φυσικός server σε ένα data center και ζητήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια την κονσόλα, αυτό έχει ένα κόστος από τους χειριστές. Δηλαδή ζητάμε να τοποθετήσουν μια συσκευή για να χειριστούμε οθόνη και προλόγιο στο server, το οποίο όμως έχει ένα κόστος από το ticket και αν θέλουμε να το κάνουμε κάποιες φορές, αυξάνεται σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο βαθμό. Και πότε θέλουμε όμως να χειριστούμε την κονσόλα, δηλαδή την οθόνη και το προλόγιο ενός server τοπικά, ενώ τις περισσότερες φορές σε ένα server συνδεόμαστε μέσω του διαδικτύου. Αυτό γίνεται αν, για παράδειγμα, θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο λειτουργικό σύστημα. Αν, για παράδειγμα, χαλάσει το λειτουργικό σύστημα, υπάρχουν περιπτώσεις που ο server δεν ξεκινάει, unbootable. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για τη διαχείριση του server να μπορεί κάποιος απομακρυσμένα να συνδεθεί στην οθόνη και το πληκτρολόγιο για να χειριστεί και να επισκευάσει, να επιδιορθώσει το μηχάνημά του. Συνήθως δηλαδή, και εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές, όπου ξεκινάει ο bootloader και στη συνέχεια, λόγω κάποιας προβληματικής αναβάθμισης, αναγράφει το μήνυμα: δεν μπορώ να βρω π.χ. το kernel, δεν μπορώ να βρω κάποιο αρχείο, δεν μπορώ να κάνω μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπήρξε, κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή από το Ubuntu 14 στο Ubuntu 16, η ομάδα του Linux, το Linux λοιπόν, το kernel Linux, αποφάσισε ότι τα ονόματα του συσκευών δεν θα ακολουθούν την κλασική μορφή F0 για Ethernet 0, Ethernet 1 κτλ. Αλλά θα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο όνομα,
της μορφής, για παράδειγμα, EN1PS2, ίσως. Δηλαδή, ονόματα τα οποία αποτελούνται από αριθμούς και από γράμματα και τα οποία συνδέονται με τον device driver κάθε φορά της κάρτας δικτύου. Και αυτό έχει το εξής πρόβλημα που δημιούργησε. Όσοι είχαν Ubuntu 14, ή μάλλον όχι μόνο Ubuntu 14, όσοι είχαν kernel που εκτελούνταν σε Ubuntu 14, που είχε Ubuntu 14, αλλά και άλλα distribution όπως Debian, και το μετέφεραν με ένα upgrade, δηλαδή κάνανε κάποια στιγμή dist upgrade, dist upgrade, αναβάθμιση λοιπόν του λειτουργικού συστήματος, ενώ είχαν ρυθμίσεις για κάρτα δικτύου S10, στο boot έχασε την IP του ασφαλώς, γιατί δεν υπήρχε πια S10, δεν υπήρχε άλλη κάρτα δικτύου και δεν μπορούσε να γίνει configure. Οπότε όποιος έδωσε το lead boot, χωρίς να έχει μεριμνήσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, στο reboot δεν μπορούσε να συνδεθεί στο server. Απαιτούσε φυσική πρόσβαση να διορθωθεί. Βέβαια, κάποιοι είχαν μεριμνήσει και είχαν βάλει καραχώρηση και για τις άλλες κάρτες δικτύου που θα δημιουργηθούν και το διόρθωσαν. Αλλά αυτό θα έπρεπε κάποιος να έχει διαβάσει όλα το change log, το documentation, που συνήθως δεν το κάνουν και αρκετοί. Δηλαδή, συνήθως όταν κάποιος θέλει να κάνει αναβάθμιση, δίνει apt get update, ενώ apt get dist upgrade, distribution upgrade. Και από το 14 πας στο από το 14, ας πούμε, το LTS, το Long-Term Support, πάει στο 16. Και το καθεξής. Και αυτό έχει συνέπεια να είναι unbootable. Αυτό λοιπόν το ενσωματωμένο σύστημα δίνει τη λύση. Μπορεί κάποιος στο server του να προσθέσει ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα και να έχει πρόσβαση στην οθόνη και με προλόγιο να μπορεί να διορθώσει το πιθανό πρόβλημα. Δηλαδή, η διόρθωση τι ήταν, στο single cell που εμφανιζόταν, απλώς να κάνεις mount το USR, το VAR και το TMP κατάλογο χειροκίνητα, συνέχεια να δώσεις μια εντολή ρύθμισης της κάρτας δικτύου via etc. network interface, για παράδειγμα, να αλλάξεις αυτό που έλεγε F0 με τη νέα κάρτα δικτύου και θα λυνόταν το πρόβλημα στο επόμενο κατευθείαν reboot και λύθηκε. Αυτές λοιπόν οι 5-6 εντολές έπρεπε να γίνουν όμως με φυσική παρουσία. Δεν μπορούσε να γίνει με απομακρυσμένο τρόπο γιατί δεν υπήρχε καθόλου network connectivity. Ως εκ τούτου, όσοι είχαν αυτή τη δυνατότητα μπορούσαν να το κάνουν. Και αυτό λοιπόν είναι αυτό που ονομάζουμε, είναι της κατηγορίας KVM. Το KVM είναι όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να έχουν απομακρυσμένη οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse, σε ένα μηχάνημα, μέσω ίντερνετ ασφαλώς. Και αυτοί πήραν ένα Raspberry, βάλανε αντίστοιχα hardware κτλ. Και μπορούν μέσα από ένα web browser, δηλαδή από το web browser συνδέσει στο Raspberry, που το Raspberry συνδέεται, είναι δίπλα δηλαδή, σε έναν server. Και έχει πλήρη διαχείριση του server. Και δείχνει εδώ πέρα ότι έχει πολύ καλή ταχύτητα επικοινωνίας με το κείμενο και χαμηλό latency. Είναι plug and play. Δίνουν και κάποιο κώδικα διαθέσιμο αν θέλει κάποιος να δει τα scripts. Εγώ ακόμα δεν έχω προλάβει να δω τα πηγαία αρχεία, αλλά θα είναι σίγουρα κάποια ενδιαφέρουσα υλοποίηση. Αυτό, αν θέλει κάποιος να το αγοράσει, αν πάμε στο shopping car, κοστίζει, όπως βλέπετε, $300. $300 με το Raspberry και το extra hardware που έχει. Εγώ, όταν χρειάζομαι αυτό που κάνω βασικά στους δικούς μου servers, στους servers εδώ του τμήματος και τους προσωπικούς servers που έχω, είναι η ενεργοποίηση του serial port, όπου μπορώ και επιδιορθώνω σχεδόν όλα τα προβλήματα μέσω serial port, αλλά σε περίπτωση που δεν επιδιορθώνω το serial port, τότε μόνο χρειάζεται και φυσική παρουσία. Σε περιπτώσεις όμως που εγώ χρειάστηκε να έχω πρόσβαση στην οθόνη σε ένα server, αυτό που προσωπικά κάνω, για παράδειγμα, έχω κάπου κάποιο Raspberry. Έχω κάπου ένα ή ένα άλλο μηχάνημα που έχει HDMI έξοδο και θέλω να δω την οθόνη εκείνου του μηχανήματος που σου τα μπουτάρει, να δω αν όλα βγαίνουν καλώς. Αυτό που έχω αγοράσει είναι ένας τέτοιος αντάπτορας, όπου 16 ευρώ μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτό το αντάπτορα, το βάζει σε ένα διπλανό σερβερ, γιατί συνήθως δεν υπάρχει ένα σερβερ μόνο, υπάρχουν 2-3 σερβερς.
Το βάζω αυτό σε ένα διπλάνο σερβερ και με ένα καλώδιο HDMI συνδέω την οθόνη του άλλου και με αυτό μπορώ και βλέπω την εικόνα, βλέπω τα μηνύματα της εικόνας. Βέβαια, δεν έχω πρόσβαση σε πληκτρολόγιο στον απομακρυσμένο σερβερ, μόνο βλέπω με αυτό εδώ πέρα και τα αντίστοιχα προγράμματα που τρέχουν στο σερβερ. Αυτό εμφανίζεται σαν μια webcam, για παράδειγμα. Οπότε μπορείς να συνεχίσεις απομακρυσμένα, να ανοίξεις το stream και να το δεις. Αυτό μόνο για οθόνη όμως. Προλόγιο δεν έχω πρόσβαση. Για προλόγιο αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω είναι στα project, στο to-do list του καλοκαίρι. Ξέρετε, συνήθως όλοι έχω πολλές ιδέες για να κατασκευάσω σωματωμένα συστήματα και τις καταγράφω ώστε όταν βρω κάποτε χρόνο, που δυστυχώς δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο, να υλοποιήσω κάποια project. Ένα από αυτά τα project που μπήκε στο to-do list είναι να υλοποιήσω και επικοινωνία με mouse και πληκτρολόγιο. Και για να το πετύχω αυτό, έχω παροχή Leonardo. Arduino Leonardo. Leonardo Arduino, ένα άλλο είδος Arduino. Το γράφει Leonardo, δεν το έχετε δει. Αλλά αυτό έχει τον επεξεργαστή το Admega 32U4, άλλον επεξεργαστή από το Uno, αλλά αυτό επιτρέπει το hint. Δηλαδή, μπορεί κάποιος, το hint είναι Human Interface Device, μπορεί κάποιος να το προγραμματίσει και να φαίνεται στον υπολογιστή που θα συνδεθεί ως πληκτρολόγιο και mouse, ως μια συσκευή Human Interface. Άρα, αυτό πώς θα το χρησιμοποιήσω. Σε αυτό θα βάλω ένα LAN shield ή Wi-Fi, αλλά προτιμώ το LAN γιατί είναι χαμηλότερο το latency. Θα βάλω ένα LAN shield σε αυτό, θα συνδεθεί στο δίκτυο και ό,τι του στέλνω, ότι από ένα keyboard θα του στέλνω χαρακτήρες, θα τους στέλνει μέσω USB στον υπολογιστή που θα είναι συνδεδεμένο. Άλλο υπολογιστή δεν θα τη βλέπει στο προλόγιο. Άρα, με τη μία συσκευή από αυτήν, 15 ευρώ, θα έχω πρόσβαση στην οθόνη και με ένα Leonardo, που και αυτό κάνει κάπου 15 ευρώ, και ένα LAN shield άλλα 10 ευρώ, μάλλον 25 ευρώ, θα έχω προλόγιο και mouse με απομακρυσμένο server. Δηλαδή, συνολικό κόστος, όπως βλέπετε, κάπου 40 ευρώ, αν τα αγοράσουμε από Ελλάδα. Αν τα αγοράσουμε από το εξωτερικό, από Κίνα, είναι τα μισά χρήματα, με 20 ευρώ, θα μπορέσει κάποιος να έχει απομακρυσμένο έλεγχο, να φτιάξει ένα δικό του ενσωματωμένο σύστημα και να έχει απομακρυσμένο έλεγχο ενός σερβερ. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να σας πω για το Leonardo. Και το τελευταίο θέλω να σας δείξω για ενσωματωμένα συστήματα είναι για το CERN. Ξέρετε το CERN, ξέρετε, έχει το LIDAR, έχει το πείραμα που επιταχύνει άτομα, ηλεκτρόνια κλπ. Και παίρνει κάποιες μετρήσεις. Και σε αυτό έχουν δημιουργήσει ενσωματωμένα συστήματα προκειμένου να παίρνουν αυτές τις μετρήσεις. Και για να δημιουργήσουν αυτό το ενσωματωμένο σύστημα, όπως είπαμε με το άρθρο αυτό, δηλαδή είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που χρησιμοποιεί FPGA για το πείραμα Atlas, το Atlas που είναι στο CERN, προκειμένου να πάρει κάποιες μετρήσεις. Πάμε λίγο παρακάτω να σας δείξω. Όχι το block signal βέβαια, το block diagram, αλλά αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα motherboard. Λίγο παρακάτω είναι η εικόνα. Αυτή η εικόνα, λοιπόν, αποτελείται από μια FPGA κάρτα. FPGA κάρτα η οποία έχει και FPGA κανονικό fabric, επαναπτυγμαστικό συλλογική και έναν επεξεργαστή από το λεπτό PowerPC, hard core. Υπάρχει ο hard core επεξεργαστής, που είναι επεξεργαστής που βρίσκεται και δεν μπορεί να αλλάχθει σε μια κάρτα, και υπάρχει και ο soft core επεξεργαστής, δηλαδή επεξεργαστής, ο οποίος είναι που έχει περιγραφεί σε μια γλώσσα VHDL, για παράδειγμα, και κατεβαίνει στο FPGA και επαναδιαμορφώνει το FPGA. Και αυτό μπορεί να αλλάχθει. Ένα soft core επεξεργαστής μπορεί να αλλάχθει με κάποιον άλλο soft core. Ενώ το hard core επεξεργαστής είναι κατασκευασμένος με τρόπο που δεν μπορεί να αλλάχθει. Έχει λοιπόν έναν επεξεργαστή όπου εκτελεί Linux, αλλά όχι το Linux που γνωρίζουμε, ένα embedded Linux,
δηλαδή βασικές εντολές Xenilions, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ βασικά task, αλλά έχουν κάνει compile εφαρμογές εσύ και το έχουν μεταφέρει σε αυτό. Δηλαδή είναι το απλό Linux με τις βασικές εφαρμογές που θέλουν, που πιο πολύ ελέγχει τα αισθητήρια. Για παράδειγμα, δεν έχει όλες τις βιβλιοθήκες, έχει το BusyBox. Και μάλιστα σκέφτομαι σε ένα εργαστήριο από τα υπόλοιπα που έχουμε να σχεδιάσουμε μαζί ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα. Όχι βέβαια σε FPGA board, θα μπορούσε να FPGA, αλλά σε πρώτη φάση σε Raspberry. Δηλαδή, αντί να έχουμε ένα κανονικό Linux λειτουργικό σύστημα, να φτιάξουμε ένα embedded Linux, να το κάνουμε πολύ μικρό, όσο πιο μικρό γίνεται, και να το τοποθετήσουμε και να βάλουμε και κάποια εφαρμογή για να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν έχει και FPGA, όπου στην FPGA έχουν περιγραφεί οι διάφορες μονάδες επεξεργασίας, μονάδες που δέχονται τα δεδομένα. Βλέπετε εδώ ότι έχει ένα analog to digital, όλα τα αισθητήρια είναι αναλογικά και θα πρέπει να μεταφερθούν σε ψηφιακά σήματα για να αποδικευτούν, για να επεξεργαστούν. Οπότε αυτό εδώ, μέσω του processor local bus, συνδέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως βλέπετε, που ελέγχει κάποια board, που δέχεται κάποιες δουλειές, που επικοινωνεί μέσω Ethernet με έναν υπολογιστή για να την ενημερώνει για την κατάσταση και έχει σειριακές θύρες για σύνδεση στο CAN bus και βέβαια το ADC. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχηματισμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να παίρνουν μετρήσεις σε αυτό το πείραμα του Atla και μπορούν στη συνέχεια να κάνουν και visualize, δηλαδή τα αποτελέσματα αυτά που δέχεται το σύστημα να τα εκτυπώνουν σε γραφήματα, γιατί με τη γραφική αναπαράσταση μπορεί να δεις κάποια insights που ενδεχομένως δεν ήταν φανερό από τα νούμερα. Γιατί αυτό νούμερα παίρνει συνεχώς ψηφιακά σήματα που πρέπει κάπως να επεξεργαστούν και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα και μια γραφική αναπαράσταση αυτό με αποτελείται πολύ δόκιμο εργαλείο για αυτή τη διαδικασία. Άρα αυτό είναι ένα paper που το θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον. Design of an FPGA based embedded system for the Atlas Frontend Electronics Test Bus. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω. Από τα project που κατάφερα και είχα στο to-do list και κατάφερα να το διαγράψω τη λίστα του to-do list μέσα στο Πάσχα, ήταν η δημιουργία ενός ARM-based ενσωματωμένου λειτουργικού συστήματος για ένα board Raspberry που έχω στο σπίτι μου, όπου ήθελα αυτό το board να το κάνω να είναι robust, να αντέχει, να το κλείνουμε το ρεύμα, να μην έχει κανένα πρόβλημα και να έχει μια ανοχή σε σφάλματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα που έχω παρατηρήσει? Και το έχουν παρατηρήσει και αρκετοί όσοι χρησιμοποιούν Raspberry, ή τέλος πάντων όσοι βρίσκονται σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, το Raspberry έχει κάποια SD card. Συνήθως οι κάρτες SD έχουν πολύ λιγότερους κύκλους εγγραφής ανάγνωσης, κυρίως βέβαια εγγραφής, πολύ λιγότερους κύκλους εγγραφής, από ότι ένας δίσκος SSD. Οπότε όποιος εγκαθιστάει κανονικό λειτουργικό σύστημα, όχι ένα embedded, ένα που έχει βιβλιοθήκες, ένα Ubuntu για παράδειγμα, ένα full λειτουργικό σύστημα, αυτό με τον καιρό καταστρέφει την κάρτα SSD και κάποια στιγμή, μάλιστα αν έχει και κάποια στάθεια στο ρεύμα, δηλαδή σταματάει απότομα το ρεύμα χωρίς να γίνει κανονικός τερματισμός και επανέρχεται κλπ. Αυτό έχει ως συνέπεια να καθιστά το Raspberry unbootable. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει με φυσική παρουσία να πάει να το διορθώσει. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει κιόλας και εδώ και στο εργαστήριο, στο Arcade Mammoth Machine που έχουμε δημιουργήσει. Αν έχετε έρθει ποτέ στο εργαστήριο, το δικό μου, θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα cabinet που είναι arcade machine, όπου έχει Raspberry και έχουμε τοποθετήσει όλα τα κονδύλια ελέγχου που βρίσκουμε σε ένα arcade cabinet
Και αυτό όμως με τον καιρό, ενώ λειτουργούσε κάποια στιγμή, το όταν είχε δημιουργηθεί, με τον καιρό καταστράφηκε το βήμα της από κάποιο reboot. Δηλαδή το έκλεινε κάποιο, το άνοιγε, το έκλεινε, το άνοιγε. Όχι ενώ συνέχεια, ότι μια μέρα το άνοιγε από τον διακόπτη, ασχολούνταν, έπαιζε μαζί του, το έκλεινε, την άλλη μέρα το ξανάνοιγε με τον διακόπτη. Δηλαδή power on off, χωρίς κανονική διαδικασία τερματισμού. Και αυτό είχε συνέπεια να μην κάνει boot. Και τώρα, για παράδειγμα, δεν κάνει boot. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ψηφάσμα, αλλά είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό στο Raspberry. Με την συχνή χρήση, καταστρέφεται ενδεικτικά. Έτσι λοιπόν, ήθελα στο to-do list, είχα βάλει το εξής, να δημιουργήσω ένα robust λειτουργικό σύστημα και τα κατάφερα. Θα σας δείξω λίγο. Εδώ έχω συνδεθεί σε ένα δικό μου Raspberry. Μπορείτε να δείτε λοιπόν ότι είναι Raspberry, είναι ARM 7L, και μάλιστα μπορούμε να δούμε στο ETC OS Release ότι είναι του Ubuntu 20. Δηλαδή είναι ένα full λειτουργικό σύστημα, δεν είναι embedded, γιατί δεν είναι embedded με την έννοια ότι είναι πολύ minimal, μόνο με το VisiBox και τα λοιπά. Αυτό έχει αρκετά gigabyte μέσα, με διάφορα προγράμματα, γιατί έχω προγράμματα δρομολόγηση και 1000 είναι ένα image που έχω βάλει. Έχω καταστήσει ως και εφαρμογές όπως το, για παράδειγμα, το Powerpool ή Octoprint. Βρίσκονται όλα αυτά κατεστημένα. Δηλαδή είναι ένα image που έχω βάλει όλες τις εφαρμογές και αυτό το image, αν το βάλω, ας πούμε, στο χώρο α που θέλω, που είναι ο 3D printer που έχω σπίτι μου, εκεί ενεργοποιείται μόνο το κομμάτι, για παράδειγμα, του Octoprint. Δηλαδή του χειρισμού του 3D printer. Αν το βάλω σε ένα άλλο χώρο όπου εκεί το θέλω για δρομολόγηση, δεν ενεργοποιείται αυτά τα συστήματα, ενεργοποιείται κάποια άλλα. Και αυτό τα έχω κάνει με κάποιο αρχείο ρυθμίσεων, για παράδειγμα ένα RC file έχω φτιάξει, το οποίο έχει διάφορες ρυθμίσεις για το λειτουργικό σύστημα. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι αν το κλείσω και το ξανανοίξω, θα είχε μετά από κάποιο καιρό θα είχε πρόβλημα. Άρα θεώρησα να δημιουργήσω μια τεχνική που δεν την βρήκα πουθενά στο ίντερνετ για Raspberry και γι' αυτό ήθελε πάρα πολλά πειράματα ασφαλώς. Αυτό ασχολήθηκα αρκετές μέρες μέσα στο Πάσχα να το κάνω, γιατί ήξερα ότι θέλει χρόνο και ήξερα ότι δεν υπήρχε αυτή η γνώση έξω στο πώς γίνεται. Και τελικά, κοιτάξτε τι έκανα. Αυτό εδώ λοιπόν στο λειτουργικό σύστημα. Καταρχήν χρησιμοποιεί πάρα πολλά TMP file systems. Όπως βλέπετε εδώ, TMP file systems μένει στη μνήμη. Άρα δεν γράφεται συνειστικά. Βλέπετε εδώ και άλλο TMP file systems. Δηλαδή, ως και το TMP είναι TMP file system, δεν γράφεται λοιπόν στην SD όλα αυτά. Αλλά το πιο σημαντικό, να πάω λίγο προς τα πάνω, είναι ότι η κάρτα, βλέπετε εδώ, αυτή είναι η κάρτα SD. Η κάρτα SD του συστήματος, που είναι BFAT, είναι read-only. Είναι μόνο για να δούσει. Okay. Κάποιος θα μπορούσε να πει, ναι, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν γράφεται τίποτα σε αυτή την κάρτα, αλλά όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε τώρα, θα σας δείξω αυτή η κάρτα, κοιτάξτε, έχει ειδικά αρχεία. Θα μπούμε στην κάρτα αυτή, που γίνεται μάλλον στο CD-ROM, δεν έχει CD-ROM το σύστημα, απλώς για διάφορους λόγους γίνεται key mount. Εδώ είναι όλα τα αρχεία που έχουμε κανονικά, όπως ξέρετε, στο πρώτο partition του Raspberry. Συνήθως, όταν γράψετε μια κάρτα SD με ένα image από το Ιντερνετ, ένα Ubuntu, έχει δύο partition. Το ένα partition είναι το FAT partition, που έχει τον πυρήνα, έχει εννοείται τους διάφορους loaders, ας πούμε το startel, κλπ, Uboot και τα Uboot. Αναλόγως το Raspberry, για παράδειγμα είναι εδώ, U-Boot, το 3, που είναι ο bootloader, είναι διάφοροι bootloader, VMLinux και επίσης έχει και το initRD. Το initRD, το οποίο είναι το αρχικό initialization read-only file system, στην αρχή το φορτώνει μόνο, που αυτό το καθοδηγεί για να κάνει την επόμενη διάρκεια. Ως αυτό το σημείο είναι όλα αναμενόμενα. Αυτό όμως που δεν είναι αναμενόμενο είναι ότι αυτό το partition είναι πολύ μεγαλύτερο από το partition που βλέπει κάποιος είναι αρκετά μεγαλύτερο, απλώς τώρα έχει γίνει mount, είναι γενικά, έχει γίνει mount στη μνήμη, γι' αυτό εμφανίζεται μόνο αυτό το partition.
Είναι πάντως πολύ μεγαλύτερο, αυτό είναι περίπου 10 GB. Ίσως μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Να κάνουμε κατευθείαν την κάρτα αυτή δικτύου, το K0, όπου βλέπετε τα partition είναι 12 GB. Αυτό το partition πάτε 32 GB και έχει βέβαια και ένα άλλο partition. Και αυτό το 12 GB είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο partition που είναι κάποια MB. Και τι είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί μέσα σε αυτό το κατάλογο έχω δημιουργήσει ένα υποφάκελο Casper, όπου έχω όλο το file system σε μορφή SQLFS. Άμα δείτε, αυτό είναι ένα file system 2,6 GB συμπιεσμένο. Και κανονικά είναι πολύ παραπάνω από 2,6 GB. Αν θεωρήσουμε ένα βαθμό συνδύο 50% που ισχύει συνήθως, δηλαδή είναι κάπου 5 GB προγράμματα. Όλα, βιβλιοθήκες τα πάντα. Το οποίο έχει συμπιεστεί στη μορφή SQLFS. Και αυτό που έχω δημιουργήσει με τη βοήθεια scripts και τις γνώσεις που έχω από το Linux, είναι ότι στο initRD που έχω δημιουργήσει, γίνεται mount αυτό το file system, file SQLFS, ως read-only, γιατί δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, και στη συνέχεια από πάνω τοποθετείται ένα overlay, που είναι οτιδήποτε γραφή γίνεται, δηλαδή οτιδήποτε αλλαγή κάνω, αυτά όλα είναι μέσα στο SQLFS, αλλά από πάνω έχει ένα επίπεδο επικάλυψης. Και οτιδήποτε πάω να τροποποιήσω, δηλαδή αν μπω στο ETC για παράδειγμα, και τα σβήσω όλα, εντάξει, άμα τα σβήσω όλα, ασφαλώς θα κολλήσει το σύστημα, αλλά στο reboot θα επανέλθει. Γιατί οτιδήποτε αλλαγή γίνει στο file system, γίνεται στη μνήμη. Στη μνήμη του Raspberry. Το Raspberry έχει 1 GB RAM, εννοείται ότι αν αντιγράψει πολλά αρχεία, θα γεμίσει η μνήμη και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά το ότι είναι read-only και έχει ένα overlay file system από πάνω, του επιτρέπει να είναι robust. Ό,τι αλλαγή και να κάνω, να πέσει το ρεύμα, να ξανανοίξει, πάλι θα ξεκινήσει χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί δεν γράφεται τίποτα απολύτως στην κάρτα δικτύου, στην κάρτα του SD. Και βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε όμως να αποθηκεύουμε δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό σας είπα, αν δούμε το partition table, ότι υπάρχει ένας άλλος χώρος, ένα άλλο partition, 17 GB για Linux. Αυτό το κάνω mount σε έναν άλλο φάκελο, στο USB TAN, για παράδειγμα εδώ βλέπουμε ότι είναι 17 GB. Αυτό εδώ πέρα, που δεν έχω βάλει βέβαια για την ώρα τίποτα, αλλά αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει δεδομένα που θέλω να παραμείνουν και στο μετά το report. Και με κατάλληλα script που έχω φτιάξει, όταν ξεκινάει το σύστημα και διαπιστώσει ότι εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα για κάποιες εφαρμογές, δημιουργεί αυτόματα τα links. Αυτό, για παράδειγμα, να σας πω, το OctoPrint, που είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το 3D Printer, αν εδώ υπήρχε ένας κατάλογος OctoPrint, τότε θα έκανε τα links τα κατάλληλα, ώστε αντί να γράφονται στο Configuration Directory του OctoPrint, που είναι στο read-only file system, θα τα έγραφε σε αυτό το file system. Άρα υπάρχει δυνατότητα και αποθήκευση δεδομένων, αν υπάρχει η ανάγκη. Και αυτό τώρα λοιπόν το σύστημα έχει ως συνέπεια να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα για πολύ καιρό. Το μόνο προβληματάκι καμιά φορά είναι με το ρεύμα. Βλέπετε εδώ Underwater Voltage Detected. Γιατί κοιτάξτε τι έχω κάνει. Ούτε αυτό ασφαλώς υπάρχει κάπου έτοιμο. Αυτό που πήρα, αυτό που έκανα με τη γνώση μου τον Power Over Ethernet, έχω αγοράσει ένα splitter και ένα injector, όπου στο καλώδιο δικτύου LAN, με τον injector τοποθετώ τάση, του βάζω 12 volts στον injector, και από την άλλη μεριά, δηλαδή για κάποιους ίσως πρώτη φορά που τις έννοιες, ας δείξουμε κάποια εικόνα. Έχω λοιπόν κάνω εικόνα, ένα τέτοιο injector, δηλαδή τροφοδοσία και δίκτυο, και βγαίνει εδώ το καλώδιο, το οποίο είναι καλώδιο που φέρει ταυτόχρονα και ρεύμα και δίκτυο. Κάποιος μπορεί να πει, ναι, αλλά κάτσε, αυτό το δημιουργεί πρόβλημα. Εντάξει, τι γίνεται, το καλώδιο LAN έχει 8 μικρά καλώδια, το LAN table. Από τα 8, τα 4 χρησιμοποιούνται. Τα άλλα 4
είναι κενά. Άρα λοιπόν μπορούμε στα τέσσερα αυτά να μεταφέρουμε τάση. Να τα συνδέσουμε σε τάση και να μεταφέρουμε ρεύμα δηλαδή. Και εγώ έχω βάλει λοιπόν ένα τροφοδοτικό 12 βολτ και στέλνω μέσα αυτού του καλωδίου 12 βολτ. Και από την άλλη μεριά έχω το splitter. Το splitter, το οποίο η διαφορά βασικά στο splitter, κοιτάξτε, είναι το ότι έχει εδώ αρσενικό. Δηλαδή το ένα έχει το τελικό και το άλλο έχει αρσενικό, αλλά είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία. Αυτό μπαίνει το καλώδιο του δικτύου που έχει ρεύμα και δεδομένα και τα χωρίζει σε δεδομένα, καθαρά δεδομένα, χωρίς ρεύμα και σε ένα καλώδιο που έχει τάση. Και εγώ αυτό το καλώδιο είπα ότι είναι 12 βολτ. Κάποιος μπορεί να πει ναι, αλλά 12 βολτ μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο Raspberry γιατί δεν δέχεται 12 βολτ. Τι κάνω στη συνέχεια. Αυτό το 12 βολτ το πηγαίνω σε ένα DC to DC. DC. DC to DC converter, δηλαδή ένα τέτοιο port. Το οποίο μπορεί να ρυθμίσει σταθερή τάση εξόδου για οποιοδήποτε είσοδο. Και σε αυτό λοιπόν έρχονται τα 12 volt και το έχω ρυθμίσει να βγάζει κάπου 5,1 volt, τα οποία στη συνέχεια έχω φτιάξει ένα καλώδιο micro USB και το συνδέω ως είσοδο στο Raspberry και το τροφοδοτήριο. Οπότε μπορώ να δώσω και παραπάνω τάση. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ένα κλικ είναι μικρότερη σε απώλειες. Βέβαια, το κλασικό πρότυπο POE ορίζει ότι το βέλτιστο είναι να έχουμε 48 volt στο POE και κατ' εξαίρεση να φτάσουμε στα 24. Εγώ όμως, επειδή είχα στο σπίτι μου 12 volt τροφοδοτικό, είπα να αλλάξω λίγο αυτό το πρότυπο, τέλος πάντων, έτσι αλλιώς είναι η προσωπική χρήση και χρησιμοποίησα 12 βολτ πρωτικό. Αλλά αυτό έχει ως συνέπεια, λόγω των απολειών που σας είπα από τη γραμμή, να εμφανίζονται αυτά τα μηνύματα που είναι under voltage κατά διαστήματα. Που σημαίνει ότι έχουμε χαμηλότερη τάση. Και αυτό τώρα που πειραματίζομαι να κάνω, βλέπετε ότι εμφανίστηκαν δύο φορές στα πρώτα 163 δευτερόλεπτα, δεν εμφανίστηκαν ξανά. Και έχουμε το uptime πότε είναι, για να δούμε το. Ναι, 7 τελειωγό το πρωί κάπου έκανε reboot. Αυτό που έχω δοκιμάσει τώρα είναι ότι έχω φτιάξει ένα Raspberry. Έχω φτιάξει καταρχήν ένα σκριτάκι που κόβω το ρεύμα στο HDMI του Raspberry για να γλιτώσω την εξουσία. Και στη συνέχεια, να σας δείξω μάλλον το άλλο σκουτάκι που έχω, το οποίο κάνω underclock τον επεξεργαστή. Να φέρω λίγο τα ενημερωμένα σκριτάκια εδώ. Έχω αυτό το πρόγραμμα που θα εκτελέσω τώρα, συνδέεται στο κεντρικό μου σερβερ και φέρνει τα ενημερωμένα σκριτάκια, οπότε ένα από αυτά τα σκριτάκια τώρα θα βγει. Θα είναι αυτό για την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αν καταφέρουμε και συνδεθούμε, εκτός αν μας συνδέθηκε. Raspberry Power Save. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το σκριτάκι, είδατε, δεν υπήρχε πριν, αλλά εκτελέστηκε ο συγχρονισμός και έφερε τα σκριτάκια. Έχω στο κεντρικό μου σερβερ όλα αυτά τα σκριτάκια και συγχρονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα. Το ένα σας το έδειξα, κλείνει το display. Κοιτάξτε και το άλλο τι κάνω. Το άλλο σκουτάκι λοιπόν, για να κάνουμε ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση, θέτει τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας από 1,4 MHz στο Raspberry στα 700 MHz. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι έχει ήδη γραφτεί η τιμή αυτή, που είναι 700 MHz. Άρα έχουμε κάνει underclock στη μέση του επεξεργαστή και ασφαλώς έκανα και κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω που έκανα για να μειώσω κι άλλο την κατανάλωση σε αυτό το ενσωματωμένο σύστημα ήταν, όπως θα δείτε, πάνω εδώ, να κλείσω τα λεντάκια. Άρα, απενεργοποίησα όλα τα λεντάκια στο Raspberry με το να βάλω 0 και στο LED 1 και στο LED 0. Ξέρετε, το Raspberry έχει δύο λεντάκια, όπως και να είναι κάτι καταναλώνουν. Εντάξει, δεν καταναλώνουν
και πολύ, αλλά όταν αναδοσμούν κάτι καταναλώνουν. Οπότε έζησα και τα λεντάκια. Και βλέπετε τώρα ένα κομμάτι αυτό από αυτό το σκεπτάκι που γράψα. Κοιτάει αν υπάρχει μεταβλητή power save, αν είναι κοινή μεταβλητή, απλώς κάνει 6. Δεν εκτελείται τίποτα. Αν όμως υπάρχει ρύθμιση ότι το power save είναι yes, τότε ενεργοποιώ όλα αυτά εδώ. Και όπως σας είπα, ας το δούμε λίγο. Στο RC file, το αρχείο ρυθμίσεων. Τώρα βέβαια έχει power save yes, no, με την καινούργια update, το αλλάξω πάλι, ήταν πριν yes, απλώς πάνω πειράματα. Εδώ είναι μια μεταβλητή που ρυθμίζει κατά πόσο θα ενεργοποιηθεί. Όχι, αυτό είναι ένα αρχείο προσωπικό δικό μου που ορίζει ακριβώς το κάθε image, το κάθε ενσωματωμένο σύστημα, τι θα εκτελέσει και τι όχι. Και για να κλείσει και για λόγους πληρότητας, σας είπα δημιούργησα το SPACFS, αλλά πώς θα ενεργοποιώ το SPACFS και να το ενεργοποιήσω λοιπόν, θα σας δείξω το command line για να ξεκινήσει το σύστημα. Το command line για να ξεκινήσει το σύστημα είναι αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε boot is on Casper, να ορίσουμε το live media bath, boot from και meetup. Τώρα παρατηρήστε ότι εδώ είναι το Casper 2 και αυτό μου δίνει πάσα για να σας πω τι παραπάνω έχω κάνει σε αυτό το ενσωματωμένο σύστημα. Γιατί όταν κάνουμε deploy ένα ενσωματωμένο σύστημα, πρέπει να μας ενδιαφέρει και η ενημέρωσή του. Και η ενημέρωσή του χωρίς να πηγαίνουμε να βγάζουμε την SD κάρτα και να το πάμε κάπου αλλού να τη γράψουμε και να τη λοιπά. Πρέπει να γίνεται ενημέρωση αυτό που λέμε OTA. OTA είναι over the air, δηλαδή ενώ είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο να κάνει ενημέρωση. Και αυτό λοιπόν που έχω κάνει εγώ είναι με το ένα σκριπτάκι που εκτελείται κατά διαστήματα, το οποίο το ονομάζω live update, αυτό εδώ πέρα, live USB update, το οποίο αυτό τι κάνει, συνδέεται στο κεντρικό μου σερβερ και του λέει, είμαι το μηχάνημα ARM, μάλλον είμαι ARM Ubuntu 20. Υπάρχει καινούριο image για ARM Ubuntu 20. Και αν έχω δημιουργήσει άλλο image, το στέλνω και το στέλνω. Okay. Και από τη στιγμή που δηλαδή αυτό το κατεβάζει μόνο του από τη διεύθυνση. Δηλαδή εδώ έχει τη διεύθυνση που κατεβαίνει το image. Και στη συνέχεια αυτό το image αντιγράφεται. Υπάρχουν δύο κατάλογοι που βλέπετε. Άμα δούμε εδώ πέρα στο κατάλογο που είναι το πρώτο partition, υπάρχει ο Casper και το Casper 2. Βλέπετε είναι οι δύο κατάλογοι. Τώρα εκτελείται το λειτουργικό σύστημα, όπως είδαμε από αυτό εδώ, από το CMD Line, από το Casper 2. Δηλαδή, βλέπετε, αυτό είναι που εκτελείται, που είναι το image της May 10. 10 Μαΐου, λοιπόν, εκτελεί το image. Σε περίπτωση που θελήσω να κάνω update, το script αυτό κοιτάει από πού εκτελούμαστε, από το CD-ROM Casper 2. Οκ, okay, άρα διαγράφω το CD-ROM Casper 1 και θα βάλω το καινούργιο image εδώ πέρα. Και αφού κάνει λοιπόν τη διαγραφή, αφού σβήσει αυτά εδώ πέρα και βάλει τα καινούργια αρχεία, το καινούργιο λοιπόν file system, το καινούργιο NetArbit και το καινούργιο VM Root, το καινούργιο kernel, στη συνέχεια το script αυτόματα, δηλαδή αυτό γίνεται όλο αυτόματα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, είναι με τα σκεπτάρια που έχω φτιάξει. Πάει και κάνει edit το cmdline.txt και αλλάζει, εδώ που λέει live media path Casper 2, το κάνει σε Casper, στο άλλο Casper. Οπότε στο reboot θα φορτώσει το Casper, γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια αυτά που βλέπετε δεν τα έκανε σε μια μέρα. Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας robust τέτοιων λειτουργικών συστημάτων από το 2015-2016 κάπου εκεί πέρα. Και συνεχώς γράφω σκεπτάκια, δηλαδή είναι ένα long term project. Αυτό κάποτε δεν το είχα κάνει έτσι. Ήταν μόνο CD-ROM Casper. Και προσπαθούσα, πήγα να το σβήσω αυτό, αλλά μόλις έζησα το προσπάσα το file system, κράσανε το σύστημα πάνω, δεν λειτουργούσε τίποτα. Και έψαξα και βρήκα ότι υπάρχει τρόπος να το αντιγράφουμε να έχουμε δύο καταλόγους και τον ένα να χρησιμοποιούμε, το άλλο να είναι ο κατάλογος που θα αντικατασταθεί και θα αλλάξει αυτόματα βέβαια και η γραμμή εδώ εκείνης. Γι' αυτό τώρα εκτελούμαστε από το Casper 2 και όταν κάνω update, αν δώσω δηλαδή την εντολή live USB update, τώρα άμα το δώσω, να το δώσω, έτσι θα μας φύγει λίγο περίεργο. Δίνω live USB update και
Βλέπετε ότι δεν χρειάζεται, no need to update, δεν υπάρχει λόγος να γίνει ενημέρωση από το σημείο. Αυτό λοιπόν είναι το embedded λειτουργικό σύστημα. Ξαναλέω, δεν είναι όμως το minimal λειτουργικό σύστημα που παρατηρούμε σε ένα DPR, σε μια κεραία κλπ. Όπου όλο και όλο έχει το BusyBox και πολύ basic εργαλεία. Αυτό έχει πολλά παραπάνω στοιχεία. Όπως βλέπετε, έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο. Και αυτό γιατί θέλω να είναι πολύ γενικό και να είναι για διαφορετικές χρήσεις. Να συντηρώ ένα image για Raspberry, αλλά να μπορώ να έχω πολλές διαφορετικές χρήσεις. Λοιπόν, συνεχίζοντας με αυτά που ήθελα να σας πω, δεν χρειαζόμαστε άλλο αυτό. Αυτό μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε θέματα της μοντελοποίησης. Και είχαμε μείνει σε αυτό εδώ, σε αυτό εδώ πέρα, όπου σε αυτό εδώ το slide φαίνονται διάφορες εναλλακτικές υλοποιήσεις που έχει κάποιος σχεδιαστής σε σωματινάριο συστημάτων. Για παράδειγμα, επεξεργαστές γενικού σκοπού, τι έχουν χαμηλές επιδόσεις, αλλά μεγάλη ευελιξία. Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, DSP λοιπόν, Distance Signal Processor, έχουν καλύτερες επιδόσεις μεν, αλλά χαμηλότερη ευελιξία. Εξειδικευμένη επεξεργασία σήματος, FPGA, IC εξειδικευμένη ως προς την εφαρμογή και το καθεξής. Θα πρέπει ο σχεδιαστής των ενσωματωμένων συστημάτων να μπορεί να επιλέξει κάθε φορά την καλύτερη επιλογή. Και βλέπετε και ότι η κατανάλωση ενέργειας συνδέεται με αυτό εδώ. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ευελιξία έχουμε, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση έχουμε. Πρέπει και την κατανάλωση ενέργειας να σκεφτόμαστε υπόψη μας. Και όπως είπατε και σε αυτό το live demo πριν που σας έδειξα, είναι σημαντικό, αν μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, θα το κάνουμε, ακόμα και αν τροφοδοτείται από την πρίζα. Το Raspberry που έχω τροφοδοτείται από την πρίζα. Εν τούτης, ήθελα, και θα ψάξω κι άλλο βέβαια αν γίνεται, να μειώσω όσο δυνατόν περισσότερο την ενέργεια, γιατί υπάρχει μεγάλη πτώση τάσης, όπως βλέπετε, και μπορεί να στέλνει 12 βόλτ, αλλά τελικά υπάρχει αρκετή αντίσταση και ίσως χρειαστεί να βρω καλώδια χαμηλότερης αγωγισμότητας ή κάτι παρόμοιο, για να μην έχω under voltage μηνύματα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες υλοποιήσεις, υλοποίηση με μικροεπεξεργαστή, μικροελεκτή, όπως για παράδειγμα μικροελεκτής είναι το Arduino, το board είναι το Arduino, ο Atmega είναι ο μικροελεκτής, είναι ο μικροεπεξεργαστής, είναι οι κλασικοί επεξεργαστές που έχουμε. Τώρα, ένας μικροελεκτής έχει μέσα ενσωματωμένες μονάδες όπως EEPROM, FLASH, χειρισμό GPIO κλπ. Είναι πολύ απλό να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να φτιάξει το δικό του Arduino που βασίζεται στον Atmega 328 και αρχεί και να πάρει ένα Atmega 328, ένα ρολόι, δύο πυκνωτές, δύο αντιστάσεις και σταθεροποιητάσεις και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει λοιπόν όμως να γνωρίζει ότι έχει πολύ χαμηλότερες δυνατότητες. Υπάρχουν και επεξεργαστές ειδικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, υπάρχουν επεξεργαστές που αποκωδικοποιούν βίντεο, H264, H265. Αυτές οι εφαρμογές απαιτούν λοιπόν επιτάχυνση υπολογισμού. Και αυτή η επιτάχυνση γίνεται με ειδικούς επεξεργαστές που είναι κατάλληλοι για αυτές τις εφαρμογές. Παρέχουν πολλές δυνατότητες και προγραμματίζουν στην υψηλή γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχουν και τα εξειδικευμένα κυκλώματα. Είχαμε δει πριν ένα board στη Xilinx που είχαν υλοποιήσει οι ερευνητές στο CERN το αντίστοιχο κύκλωμα για το πρόβλημά τους. Και αυτό γιατί τα αισθητήρια στο πείραμα Atlas δημιουργούν δεδομένα με καταιγιστικό ρυθμό. Και για να μπορέσει κάποιος να τα συλλέξει, να τα επεξεργαστεί, να αποθηκεύσει, απαιτείται επιτάχυση, απαιτείται κάποιος άλλος τρόπος σύλληψης των δεδομένων και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε το Xilinx FPGA, πολύ μεγάλη ταχύτητα, μικρή κατανάλωση ενέργειας και καλύτερος έλεγχος. Δεν συμφέρει για λίγα κομμάτια, βέβαια
Από την άλλη, αν είναι η μόνη μας λύση για να το κάνουμε, αναγκαστικά θα πορευτούμε σε αυτόν τον δρόμο. Για παράδειγμα, στο ΣΕΡ δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες με υπολογιστές, τους κλασικούς υπολογιστές, και γι' αυτό υλοποιήσαν αυτή την τεχνική. Βέβαια, χρησιμοποιούνται και υπολογιστές σε άλλα σημεία, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία όπου έχουμε πολύ μεγάλο ρυθμό παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων, μόνο με FPGA μπορούμε να το πετύχουμε. Βέβαια, εκεί έχουν το budget. Δεν τους λείπει το budget, εκεί είναι ένα ερευνητικό κέντρο που έχει τη δυνατότητα να έχει το state of the art σε οπλισμό, τα πάντα, το καλύτερο, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα πειράματα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι πόσες χώρες που το συντηρούν. Λοιπόν, επίσης, σε άλλες εφαρμογές, όπως να κάνει κάποιος mining, χρησιμοποιεί εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές, ASIC, ASIC Specific Integrated Circuit, για να πετύχει μεγαλύτερες επιδόσεις. Γι' αυτό κάποιος που ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα και κυρίως με την παραγωγή κρυπτονομισμάτων, αν δεν έχει πάρει ASIC, υστερεί πάρα πολύ. Γιατί οι άλλοι έχουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ακόμα και το καλύτερο υπολογιστή να έχει κάποιος, δεν μπορεί να συναγωνιστεί στο mining των κρυπτονομισμάτων τους άλλους. Ως προς τις κατηγορίες των προηγουμένων διπλωμάτων, έχουμε μια πλήρη εξατομίκευση, ASIC, η μη εξατομίκευση και προγραμματιζόμενα FPGA. Στο η μη εξατομίκευση έχουμε δύο είδων αρχιτεκτονικές. Διατάξεις πυλών και τυπικά κελιά. Όταν έχουμε μια πλήρη εξατομίκευση, αυτό που ονομάζεται full custom design, σχεδιάζουμε ως και τα τρανζίστορ. Είμαστε δηλαδή από το χαμηλότερο επίπεδο των ψηφιακών συστημάτων, που είναι το τρανζίστορ, σχεδιάζουμε και τα τρανζίστορ, που αποτελεί και αυτό ύλη του μαθήματος VLSI, κάποιος που θέλει να σχεδιάσει τρανζίστορ, που να υλοποιούν πύλες και να εξετάσει τα φυσικά χαρακτηριστικά που έχουν τα τρανζίστορ που δημιουργεί. Είναι αντικείμενο λοιπόν ενός άλλου μαθήματος, αλλά είναι αρκετά δύσκολο, μπορώ να σας το πω. Σχεδιάζει τα τρανζίστορ, δημιουργεί πύλες και μετά ιεραρχικά συνεχίζει προς τα υπόλοιπα επίπεδα. Το full custom design είναι πολύ δύσκολο. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη σχεδίαση, μπορούμε να πάμε σε μία άλλη αρχιτεκτονική που να χρησιμοποιεί, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μια προδιαγραμμένη οροθέτηση. Έχουμε κελιά λογικών πυλών, κανάλια δεσμεύσης, επαφές, δηλαδή έτσι κατασκευάζεται το εργοστάσιο και είναι πολύ πιο εύκολο για το προγραμματιστή να μην κάνει πια full custom design, αλλά semi-custom design. Είναι η μη εξατομίκευση. Ξεκινάει λοιπόν σε κάτι που έχει γράμμες, φανταστείτε. Από τη μία να έχουμε ένα τετράδιο που να είναι τελείως κενό, να μην έχει ούτε μια γραμμή, να είναι όλες τις σελίδες κενές, ή από την άλλη να έχουμε ένα τετράδιο που να έχει γραμμές και να ξέρουμε να γράψουμε πάνω στις γραμμές. Θα γίνει πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο κανονική η σχεδίαση, αν έχουμε ήδη κάτι από πριν χωροθετημένο. Τώρα, ως προς την κατασκευή και το τρανζίστορ, ξέρετε ότι οι υπολογιστές που έχουμε είναι τεχνολογίες CMOS, κομπλιμέντα ρυθμός, δηλαδή έχουμε ένα δίκτυο pull-up και ένα δίκτυο pull-down από MOSFET, γι' αυτό είναι και τα δύο, γι' αυτό είναι complementary, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Γιατί ένα από τα δύο δίκτυα είναι καλύτερο στο να εξάγει ένα, ενώ ένα άλλο είναι καλύτερο για να εξάγει το μηδέν. Και επίσης δεν έχουμε κατανάλωση ενέργειας. Εμείς στην άλλη περίπτωση, αν είχαμε μόνο το ένα από τα δύο, αν είχαμε μόνο pull-up, μόνο pull-down, στη μια περίπτωση θα λειτουργούσε αποδοτικά, αλλά όταν ήταν στην άλλη περίπτωση θα είχαμε μεγάλη διαρροή ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και PMOS και NMOS. Αν θέλουμε να δούμε πώς έχουν η διατομή τους, πώς είναι η διατομή τους σε αυτόν τον δύο, είναι αυτό εδώ πέρα, με το υπόσταρμο πυρητίου και κάποια slide που δείχνουν σχετικά με τους τρόπους που κατασκευάζεται για να έχουμε μια εικόνα. Ξεκινάμε από το πυρίτιο, το οξυδώνουμε, οξύδωση,
Οπότε εδώ στο φιλ τοποθετείται μια μάσα που έχει κατάλληλες σωτές, όπως βλέπετε, εδώ βλέπετε την διαδομή, με περιόδες πώς καταστρέφεται αυτό το, εκεί που υπήρχε το κενό, με χημικό, τρόπο απομακρύνεται αυτό που δεν προστατεύεται, τέλος πάντων, από αυτό το κύκνο, γίνεται η κλίση και απομακρύνουν τα υπόλοιπα και έως τώρα έχουμε κατασκευάσει, όπως βλέπετε, ένα επίπεδο πάνω από το πυρίτιο, το οξύδιο του πυρητίου. Εμπλουτισμό ενώντων ακολουθεί, όπου δημιουργούνται οι περιοχές και οι κουμοί, όπου τοποθετούνται οι μεταλλικοί ακροδέκτες, πραγματικά στοιχεία, και αυτό είναι το τρανζίστορ. Κατασκευάσαμε λοιπόν ένα τρανζίστορ με τους τρεις ακροδέκτες. Μία διαδεδομένη αρχιτεκτονική στόχος που έχουμε είναι τα FPGA, δηλαδή Programmable Gate Array. Είχαμε δει και θα δούμε βέβαια και στα υπόλοιπα εργαστήρια πώς προγραμματίζονται και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα FPGA. Είναι ψηφιακά συστήματα που έχουν προκατασκευασμένα γενικά μπλοκ που λείπει ο προγραμματισμός. Δηλαδή έχουν μέσα πύλες, έχουν πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές κλπ. Και με ένα κατάλληλο προγραμματισμό προγραμματίζονται με ένα bit stream που βασικά είναι 0 και 1. Ξέρουν δηλαδή μια ροή από bit και αυτά αποθηκεύονται στα διάφορα μούξεις του συστήματος και δημιουργούν τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Πολύ καλή απόδοση, έχουν κάποια κόστος βέβαια και ο σχεδιασμός απαιτεί όμως κάποια επένδυση σε γνώσεις σε HDL. Μπορούμε βέβαια να προμηθευτούμε και μεγαλύτερα FPGA γιατί έχουν τα FPGA κατηγορηθούντας προς το μέγεθος των slices, δηλαδή των πόσων μπλοκ έχουν. Υπάρχουν πολύ φθηνά FPGA με λίγα μπλοκ και υπάρχουν και FPGA που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες μπλοκ. Σχετικά με τη διασύνδεση στα FPGA παρατηρούμε ότι έχουν μπλοκ λογικής όπου θα δεχτούν τα αντίστοιχα bit από το bitstream για να κάνουν τις αντίστοιχες διασυνδέσεις, δηλαδή υπάρχουν πολυπλέκτες που δέχονται αυτά τα bitstream και κάνουν τις κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το πούμε πολύ απλοϊκά, έστω ότι είχαμε κάπου AND, OR και NOT, τρεις πύλες, και ένα πολυπλέκτη που να επιλέγει ποια από αυτές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και έρχεται ο προγραμματισμός που του λέει θα χρησιμοποιήσουμε την πύλη 1 που είναι η AND, για παράδειγμα. Και το MUX παίρνει το αντίστοιχο κανάλι, η ρυθμίση του αντίστοιχου κανάλι δεν αλλάζει το MUX μέχρι να πατήσουμε reset και να σβηστεί το bit που έχει το bit προγραμματισμού. Άρα το μπλοκ λογικής αποτελείται από αυτά τα στοιχεία και υπάρχουν τοπικοί διάβλοι που συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα μπλοκ, υπάρχουν περιφερειακοί διάβλοι, όπως λέμε, και γενικοί διάβλοι που συνδέονται με μεγαλύτερες επιφάνειες. Ασφαλώς υπάρχουν χιλιάδες μπλοκ σε ένα FPGA και γι' αυτό απαιτείται μία δρομολόγηση, θα πρέπει κατά την υλοποίηση, κατά το στάδιο της σύνθεσης, όταν έχουμε, και αυτό θα το δείτε στο εργαστήριο που θα κάνουμε το Xilinx-IZ, στο στάδιο της σύνθεσης, λοιπόν, αποφασίζεται και το flow plan, αποφασίζεται πού θα υλοποιηθεί η κάθε συνάρτηση, σε ποιο blog, και στη συνέχεια πώς θα γίνει η διασύνδεση, το routing, η δρομολόγηση από το ένα μπλοκ στο άλλο. Και για να γίνει η δρομολόγηση, όλα αυτά έχουν μούξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μούξ στο σημείο που λέει ότι αυτό συνδέεται σε αυτό το διάβλο, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα άλλο που λέει αυτός είναι ενεργός διάβλος. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν μούξεις, περιπλέκτες, κάθε φορά, ως διακόπτες, να τους φαντάζεστε, ως ένα switch που κάθε φορά συνδέει τα αντίστοιχα στοιχεία μεταξύ τους. Τα FPGA λοιπόν έχουν αυτά τα μπλοκ λογικής, αλλά έχουν και διασύνδεση. Έχουμε λοιπόν τα μπλοκ διασύνδεση, όλα αυτά βλέπετε περιφερειακά,
το προγραμματισμόμενο block είναι αυτό που είναι στο κέντρο κάθε φορά και έχει και τα έτοιμα GPIO pins. Γι' αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε σύνθεση, πρέπει να ορίσουμε η έξοδος σε ποιο πίνα αντιστοιχεί. Για παράδειγμα, έχουμε υλοποιήσει μια πύλη. Θα πρέπει να πούμε, ξέρεις τι, αυτό το input κάνουμε ένα port mapping. Αλλά κάνουμε port mapping στο επίπεδο του προγράμματος της σύνθεσης. Δηλαδή, αυτό συνδέεται σε αυτό το πύλη. Δηλαδή, αυτό συνδέεται στο G1. Αυτό εδώ πέρα συνδέεται, για παράδειγμα, εδώ πέρα, που είναι το X100, ίσως. Άρα το βάζουμε έτσι. Και η έξοδος θα τη δούμε σε αυτό εδώ το πιν, που αυτό μπορεί να είναι το G50. Συνδέουμε λοιπόν τις εισόδους και τις εξόδους σε ακροδέκτες, κάνοντας αυτή την απεικόνηση. Ορίζουμε λοιπόν στο αρχείο της απεικόνησης που συνοδεύει τη σύνθεση, τον τρόπο που και πού συνδέεται κάθε είσοδος και κάθε έξοδος. Αυτό θα το δούμε βέβαια στο εργαστήριο, όπως σας είπα, στο IZ. Έχουμε πολλούς πολυπλέκτες και αυτό μας επιτρέπει να συνδέουμε κάθε φορά το αντίστοιχο block με τα στοιχεία που θέλουμε. Είναι προγραμματιζόμενη είσοδος, προγραμματιζόμενη έξοδος και όλα αυτά προγραμματίζονται από το bitstream. Δηλαδή το bitstream, αυτό το αρχείο εξόδου που θα δημιουργηθεί από το πρόγραμμα υλοποίησης του Bitstream, από το πρόγραμμα υλοποίησης του All Project, θα εξάγει bit προγραμματισμού για κάθε block και για κάθε προγραμματιζόμενη είσοδο και έξοδο, για τη δρομολόγηση. Και είναι μια σειρά από bit που εισάγεται συνήθως σειριακά στο FPGA και αρχίζει και γεμίζουν όλα αυτά τα bit. Και πώς γίνεται αυτό? Για παράδειγμα, είναι μια σειρά, φανταστείτε, έστω έχουμε μια σειρά από bit. Και από κάπου εισάγονται στην είσοδο και αυτό λέει, τα πρώτα, ας πούμε, 5 bit θα πάνε σε αυτό το σημείο. Τα υπόλοιπα 5 bit πάνε σε αυτό το σημείο. Τα υπόλοιπα bit πάνε στο άλλο σημείο και το καθεξής. Δηλαδή, το bit stream αρχίζει και τροφοδοτεί κάθε block που έχει και τις διασυνδέσεις κιόλας. Και γι' αυτό ονομάζεται bit stream, σειρά από bit, 0-1. Όλα είναι 0-1. Για την είσοδο-έξοδο στα FPGA έχουμε χρήση απομονωτών τριών καταστάσεων, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε κάτι είτε ως είσοδο, βλέπετε ότι έχουμε ρυθμίσει εδώ το pad, που είναι, για παράδειγμα, είναι το G1. Αυτό ορίζουμε αν είναι και input και output και ορίζει μία από αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, ορίζει κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος, δηλαδή θα ενεργοποιηθεί αυτό το κομμάτι, ή ως έξοδος, θα ενεργοποιηθεί αυτό το κομμάτι, ή θα απομονωθεί, απομόνωση τριών καταστάσεων. Παρατηρήστε επίσης ότι εκτός ότι επιλέγουμε το mode λειτουργίας του κάθε ακροδέκτη, επιλέγουμε και άμα είναι buffered ή όχι. Το buffered σημαίνει από σε αυτό ότι έχει μπει ένα flip-flop, το οποίο λειτουργεί στο ρολόι της πλακέτας. Και αυτό κρατά την τιμή μέχρι να αλλάξει. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα deep flip-flop, ίσως, κάτι παρόμοιο. Έχουμε flip-flop πάντως, αυτό να ξέρετε. Άρα ορίζουμε αν θα είναι buffer, η είσοδος, η έξοδος, ή δεν θα είναι buffer. Και αυτό, για παράδειγμα, γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το S0. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, αν στο S0 βάλουμε 0, τότε ενεργοποιείται το non-buffer αυτό. Αν όμως βάλουμε 1, τότε ενεργοποιείται το buffer. Γι' αυτό όταν ορίζουμε το port mapping, εκεί που αναγράφουμε τον ακροδέκτη, ας πούμε G1, ότι κάνει αντιστοίχηση στην πόρτα α του κυκλώματός μας, ορίζουμε και άμα είναι buffer για να δημιουργεί το αντίστοιχο bit. Σχετικά λοιπόν με τον προγραμματισμό των FPGA, σα
σας είπα, αποτελείται από MOOCs, πολύ σημαντικό στοιχείο, πολυπλέκτες. Είναι και μάτω πολυπλέκτες. Και έστω εδώ έχουμε αυτές τις τέσσερις γραμμές εισόδου. Το bit stream θα πάει να γράψει τα bit αυτά. S0, S1. Αναλόγως λοιπόν τι τιμή θα φέρει αυτά τα bit, άμα είναι το 0,0 το παράδειγμα, θα επιλεχθεί το bit 0 και θα συνδέεται. Και αυτό το bit stream γράφεται μια φορά και παραμένει ενεργό μέχρι το επόμενο reboot, που θα χαθεί βέβαια στο reboot. Στην περίπτωση λοιπόν που το προγραμματίσουμε αυτό το MOOCs, θα είναι για όσο λειτουργεί το κύκλωμα μέχρι να επαναπρογραμματιστεί ή μέχρι να γίνει reboot, θα είναι μόνιμη αυτή η σύνδεση αυτό. Δηλαδή, αυτά τα MOOCs που ορίζουν τις διασυνδέσεις και τον τρόπο λειτουργίας του block δεν αλλάζουν on-demand. Υπάρχει βέβαια κάτι πιο extreme, μπορεί να αλλάξει, και αυτό το αναγράφουμε ως partial reconfiguration. Δηλαδή, μερική επαναδιαμόρφωση. Φανταστείτε, ενώ εκτελείται κάτι, να αρχίσει να αλλάζει το ίδιο το κύκλωμα και να πηγαίνει κάτι άλλο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν βέβαια τρόποι που γίνεται, αλλά απαιτούνται ειδικά boards που υποστηρίζουν partition, δηλαδή ακριβά board καταρχήν, δεν είναι board 100 ευρώ, εννοείται κάποιες χιλιάδες από το board. Όπου έστω είναι αυτό το FJ και αυτό έχουμε ορίσει για παράδειγμα 4 περιοχές και δίνουμε εντολή αυτό εδώ, ας πούμε, αυτό το τερατακμόριο να γίνει partial reconfiguration με ένα άλλο bitstream. Δηλαδή το bitstream πια δεν είναι bitstream για όλο το τσιπάκι όπως ισχύει στα κλασικά FPJ, αλλά είναι bitstream ανά τερατακμόριο για παράδειγμα αν χωρίζεις στα 4 ή αναλόγως πόσες περιοχές έχει χωριστεί. Αλλά αυτό είναι αρχιτεκτονικό το θέμα και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη στο board. Δηλαδή, αν είναι ένα ενιαίο board, λέμε από εδώ μπαίνει η είσοδος, μπαίνουν όλα τα bits σειρά και αυτά σιγά σιγά πηγαίνουν σε όλες τις μονάδες και γεμίζουν όλα αυτά τα κελιά στο MOOCs. Συνεχώς έτσι σειριακά, είναι μια αλυσίδα. Σε περίπτωση που έχουμε πολλές περιοχές, τότε πρέπει να έχουμε πολλούς εισόδους ενδεχομένως για να συνδέουμε όλα αυτά. Δηλαδή, θέλουμε αυτό το τερδιμόριο, θα πρέπει να στείλουμε από εδώ. Θέλουμε σε αυτό το τερδιμόριο, από εδώ να στείλουμε τον bitstream. Αυτό θα μπορούσε βέβαια να θέλει μεγαλύτερο MOOCs κτλ. Δηλαδή, έχει έξτρα hardware, έχει έξτρα λογική, γι' αυτό δεν γίνεται παντού. Μόνο σε ακριβά boards του parcel reconfiguration. Και ας δούμε ένα κελί FPGA. Βλέπετε εδώ κάτω το bitstream προγραμματισμού. Αποτελείται από μια σειρά από bit. Όλα αυτά είναι bit. Ή 0 ή 1. Όλα αυτά τα bit. Και όπως π.χ. σε αυτή τη μορφή που έχω δημιουργήσει εγώ, μπορούμε να δούμε ότι τα πρώτα bit για το συγκεκριμένο και το συγκεκριμένο κελί του FPGA καθορίζουν, εδώ βλέπετε κάποιες τιμές. Για παράδειγμα, θα έχουμε fix κάποιες τιμές. Μπορούμε να πούμε η Y1 θα είναι μόνιμα 0 και η Y2 μόνιμα 1, αν θέλουμε κάποιες fix τιμές. Στη συνέχεια, βλέπετε εδώ το S1, το Select 1, εδώ. Εδώ καθορίζει, για παράδειγμα, αυτό το Select 1, καθορίζει κατά πόσο η πρώτη είσοδος αυτή θα συνδεθεί στη γραμμή D ή θα συνδεθεί στη γραμμή C. Δηλαδή, αυτό επιλέγει D ή C κανάλι για είσοδο. Στο S2, αυτό εδώ πέρα, θα επιλέξει Α ή Β. Αυτό λοιπόν επιλέγει Α ή Β. Επιλέξαμε λοιπόν μέσω του C, εδώ επιλέξαμε μέσω του Α. Στη συνέχεια πηγαίνει σε ένα κελί, σε αυτό εδώ που είναι 2 input. Αυτό ομοίως βλέπετε εδώ είναι 1 in 2. Δηλαδή έχουμε τη λειτουργία που θα επιτελέσουμε και αυτά τα δύο εδώ που βλέπετε, τα είναι ένα ή δύο, είναι εδώ ο διακόπτης. Δηλαδή θα έρθει εδώ ένα σήμα, 0 και 1. Θα καθορίσουν το τι θα γίνει με αυτά τα δεδομένα που βρίσκονται εδώ πέρα. Και όπως ξέρετε, με ένα πολυπλέκτη μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε λογική πράξη δύο εισόδων. Δηλαδή με δύο select bit, οποιαδήποτε λογική πράξη
με δύο εισόδους μπορεί να λειτουργήσει. Αναλόγως στις τιμές που βάζουμε εδώ. Δηλαδή εδώ βάζουμε τιμές. Δηλαδή εδώ που βλέπετε αυτά τα κελιά έχουν τιμές. Για παράδειγμα, έστω αν είχαμε 0, 0, 0, 0, σημαίνει ότι πάντα θα εξάγουμε 0. Αν είχαμε όμως αναλόγως το 1 και το 2 αντίστοιχες τιμές εδώ πέρα, μπορούμε να το λυπήσουμε. Αυτό είναι η γνώση ψυχικής σχεδίασης, ότι με ένα loot, με ένα δηλαδή πολυπλέκτη με δύο inputs, υλοποιούμε οποιοδήποτε λογική πύλη. Φτιάξαμε λίγο τη λογική πύλη. Στη συνέχεια μπορούμε εδώ, όπως βλέπετε με το select 3, να επιλέξουμε είτε το, αν θα είναι buffer, εδώ, όπως βλέπετε, είτε θα είναι non-buffer. Επιλέγουμε ένα από τα δύο. Στη συνέχεια από το κάτω, select 4, επιλέγουμε το, εδώ βλέπετε, αν θα επιλέξουμε π.χ. το enable ή το 0. Με το select 5 επιλέγουμε σε ποιο κανάλι εξόδου θα τοποθετηθεί και το καθεξής. Δηλαδή, υπάρχουν, αυτό βέβαια είναι ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα που δημιούργησα, απλώς για να καταλάβετε πώς γίνεται ο προγραμματισμός. Εμείς λοιπόν με τα εργαλεία που έχουμε, δημιουργούμε μία, για παράδειγμα, DSDL περιγραφή, η οποία DSDL περιγραφή με τα κατάλληλα προγράμματα δημιουργεί bit string. Δημιουργεί μία σειρά από bit. Για τη συγκεκριμένη αυτή την κανονική. Εννοείται το κάθε board, το κάθε DJ έχει δικό του bit string. Και δημιουργούμε συγκεκριμένα για το bit string, ακόμα για την ίδια οικογένεια, απλώς να έχει το ένα κάποιο άλλο product number, έχει απαιτείται άλλο bit stream. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι όλα Spartan 3, αλλά υπάρχει Spartan 3 μικρό FPGA, Spartan 3 μεγαλύτερο FPGA και το καθεξής. Θα πρέπει να ορίσουμε στο πρόγραμμα ως και το ακριβώς product number του FPGA που έχουμε. Δεν είναι μόνο να ορίσουμε την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, συνδέοντας στη σειρά, βλέπετε, έχουμε εδώ το κελί, εδώ το άλλο κελί που έχουμε δει. Και όλο αυτό είναι ένα τεράστιο bitstream, εννοείται ότι έχουν πολλά τέτοια δουλειά, οπότε έχουμε μια τεράστια μεγάλη σειρά από bit, που είναι το bitstream προγραμματισμού σε FPGA. Σχετικά με το μέγεθος του κελιού, είδατε πριν ότι υλοποιούσαν για παράδειγμα μια πύλη, είχαμε δύο εισόδους και με δύο εισόδους MOOCs μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε λογική πύλη δύο εισόδων. Κάποιος μπορούσε να ρωτήσει να έχουμε και μεγαλύτερο, να έχουμε ας πούμε 4. Ή 8. Άρα να έχουμε μεγαλύτερο κελί. Το μέγεθος του κελιού καθορίζει τον βαθμό χρήσης. Για παράδειγμα, αν έχουμε πολύ μικρά κελιά, βλέπετε ότι εδώ χρησιμοποιούνται ακριβώς τα κελιά που θα θέλαμε. Δηλαδή, έστω είναι αυτή η λειτουργικότητα. Βλέπετε εδώ ότι έχει χρησιμοποιηθεί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κλπ. Δηλαδή, το usage είναι ένα συγκεκριμένο νούμερο. Αν όμως είχαμε πολύ μεγάλα κελιά, που σημαίνει μπορεί να μην χρησιμοποιούμε όλη τη λειτουργικότητα από το κελί, τότε έχουμε πολύ μεγαλύτερο usage για την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα. Δηλαδή, εδώ, αν πούμε ότι είχαμε, για παράδειγμα, 20%, με αυτό το usage εδώ μπορεί να είναι, ας πούμε, 40% με την ίδια λειτουργικότητα. Και το ίδιο, δηλαδή, το ίδιο FPGA είναι, απλώς εδώ έχει πολύ μικρότερα κομμάτια. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι με τα μικρότερα κομμάτια, ότι έχουμε θέμα συνδρομολόγηση. Είναι ένα trade-off, ένα συμβασμό αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το επιλέξουμε εμείς. Μας έρχεται έτοιμο από το εργοστάσιο. Το FPGA που έχουμε αγοράσει έχει συγκεκριμένο μέγεθος το κάθε κελί και εμείς δημιουργούμε για το συγκεκριμένο αυτό κελί. Που βέβαια τα μεγέθη των κελιών έχουν βγει με στατιστικούς λόγους. Έχουν δει συνήθως οι χρήστες τι κυκλώματα χρησιμοποιούν και γι' αυτό είναι βέλτιστο για την τυπική χρήση. Απλώς να ξέρουμε πώς επηρεάζεται ο βαθμός της χρήσης με το μέγεθος του κελιού. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στις 2,5 ώρα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτών και 41. Θα συνεχίσουμε, θα συνδεθούμε πάλι εδώ πέρα για το εργαστηριακό κομμάτι των ενσωματωμένων συστημάτων. Άρα 10 λεπτά διάλειμμα και επιστροφή 41.